Πάμε να καλωσορίσουμε έναν από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η περίπτωσή του, γιατί προέρχεται από έναν χώρο που δεν είναι ο αναμενόμενος. Συνήθως από το πεδίο που εκπροσωπεί δεν έχουμε υποψηφίους. Κύριε Κερίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Οι συνθέσεις των ψηφοδελτίων έχουν διαχρονικά ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά. Εσείς είστε εκτός γραμμής, έτσι νιώθετε? Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ είμαι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ασχολούμαι χρόνια με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή πολιτική. Έχω κάνει κάποια πράγματα εκτός Πανεπιστημίου, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Και τα τελευταία 5 χρόνια είμαι στο Action 24, όπου σχολιάζω καθημερινά την επικαιρότητα, προσπαθώντας να σώσω ό,τι σώζεται από το τσουνάμι του λαϊκισμού που μας χτύπησε το 2015. Και σήμερα έκανα αυτή την απόφαση. Πήρα να κάνω το βήμα στην πολιτική και, όπως μου είπε ένας παλιός δικός σας συνάδελφος δημοσιογράφος, από ψαράς να γίνω ψάρι. Και αντί να κρίνω, να κρίνομαι. Ναι. Αυτό βάρινε στην απόφασή σας? Ότι θα βρεθείτε δηλαδή στην όχθη που η κριτική είναι και εύκολη, τσουβαλιάζει τους ανθρώπους, όλοι στην πολιτική είστε το ίδιο, βάρυναν αυτά μέσα σας? Είναι αλήθεια ότι η τελευταία εβδομάδα από τότε που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου, 2 εβδομάδες, ήταν εξαιρετικά έτσι δύσκολη και με πάρα πολλές επιθέσεις. Όμως, κοιτώ τη μεγάλη εικόνα. Θεωρώ ότι κάποιος που θέλει να προσφέρει, να κάνει πράγματα, πρέπει να μπει στην μεγάλη κλίμακα της πολιτικής. Έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη μάχη στις ευρωεκλογές. Η χώρα μας χρειάζεται να ανακτήσει την αξιοπιστία της και να διεκδικήσει πράγματα στην Ευρώπη, όπου κρίνονται πολλά από τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, για ελάτε να δούμε τι κρίνεται εκεί, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε συζήτηση για την Ευρώπη, αλλά όλο, δεν ξέρω αν είναι η δύναμη της συνήθειας, κυλάει πιο συχνά η γλώσσα και τα ερωτήματα προς την εθνική ατζέντα παρά στην ευρωπαϊκή. Κατά τη γνώμη μου, οι δύο εμπλέκονται. Θεωρώ ότι το διακύβευμα είναι κοινό, ένα ενιαίο. Η ήττα του λαϊκισμού τόσο στην Ελλάδα, η οποία τόσο υπέφερε από τις αυταπάτες του, τα λάθη του, τις μεγαλοστομίες του, αλλά η ήττα του λαϊκισμού και στην Ευρώπη, η οποία κινδυνεύει από την άνοδο της ευρωσκεπτικιστικής έτσι ακραίας δεξιάς. Έχουμε ένα κοινό διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Αυτό θα ήταν το γενικό πολιτικό μήνυμα που θα ήθελα να δώσω. Και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε μια άλλη Ευρώπη. Αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε αξιοπιστία, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως δεν μπορεί να κομίσει στο τραπέζι. Μόνον με κυβερνητική αλλαγή, μόνον με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορούμε να την ανακτήσουμε και να αποκτήσουμε την ισχυρή φωνή, το κύρος και την αξιοπιστία που χρειαζόμαστε στις Βρυξέλλες. Οι ανθυποψήφοι σας για την Ευρωβουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζονται το εντελώς αντίθετο. Αντιστρέφουν λοιπόν τα επιχειρήματά σας και λένε πως αν βγει η Νέα Δημοκρατία ή κυριαρχήσουν οι δεξιές δυνάμεις, άρα θα έχουμε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Βέμπερ, που υποστηρίζει τον Brexit, που είναι αν θέλει να στα έχετε ακούσει, τα έχουμε ξαναπεί, μην τα επαναλαμβάνουμε όλα τα επιχειρήματα. Αυτές οι πολιτικές θα πάνε πίσω την Ευρώπη και δεν θα απελευθερώσουν τις υγιείς δυνάμεις. Θα σας έλεγα καταρχήν ότι τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να επεκταθώ ιδιαίτερα. Χάσαμε 4 χρόνια την ώρα που η Ευρώπη αναπτύσσονταν με γοργούς ρυθμούς, χάρη στα χαμηλά επιτόκια, στο φθηνό πετρέλαιο. Υπήρξε ανάπτυξη. Βλέπετε την Ισπανία να τρέχει με 3%, την Κύπρο με 3%, την Ιρλανδία να έχει πεταχθεί μπροστά με 5 και 6%, χώρες που ήταν στο μνημόνιο ή φλέρταραν με το μνημόνιο. Αντίθετα, εδώ είμαστε στο 1,9 ανεμικά, μετά από 2 χρόνια επιπλέον ύφεση στο 15-16 και τσαλαβουτάμε με πάρα πολύ χαμηλές επενδύσεις, κόβοντας τις επενδύσεις προκειμένου να έχουμε αυτά τα υπερπλεονάσματα. Ο κύριος Βέμπερ ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο δεσμεύθηκε ότι θα βοηθήσει στη μείωση των υπερπλεονασμάτων, που είναι η προϋπόθεση για να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας, να μειωθούν οι φόροι και εισφορές, που είναι και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε, μπορούν να λέγονται πολλά. Εγώ θεωρώ ότι το 2014 σπαταλήσαμε πάρα πολλούς ευρωβουλευτές σε περιθωριακές ομάδες
στο εσωτερικό του Ευρωκοινοβουλίου. Η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά. Αυτός είναι ο βασικός πολιτικός πυλώνας της Ευρώπης και εκεί πρέπει να έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση, πολυπληθή, αλλά και με τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα μπορούν να κάνουν αυτή την διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να χαραμίσουμε έδρες είτε στην άκρα αριστερά είτε στην άκρα δεξιά, όπως κάναμε το 2014 και χάσαμε πολύτιμους ανθρώπους. Η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν, όπως ξέρετε, αποδεκατίστηκε. Έτσι, ξεκίνησαν 6, έχουν μείνει 3. Και σήμερα ακόμα οι ηττημένοι της πολιτικής προσέρχονται σε αυτές τις εκλογές χωρίς καν ιδεολογικό στίγμα. Δεν μας λένε σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθούν. Θα είναι στους ευρωσοσιαλιστές που συνεργάζονται με την κεντροδεξιά ή θα παραμείνουν στην αριστερά που δεν τους θέλει ο Μελανσόν. Άρα, ας δουν τα του οίκου τους και τις τεράστιες έτσι παθογένειες που έχουν, πριν εύκολα και λαϊκίστικα αυτοί που συνεργάστηκαν στενά με τη Μέρκελ αρχίσουν να πετροβολούν τον Βέμπερ και να προσπαθούν έτσι αυτό το κομικό επιχείρημα ότι η Νέα Δημοκρατία, ανθέλινες κτλ. Να σας πω αυτό, κάποιος σας έλεγε, είναι μέρημνα κυρίως του κινήματος αλλαγής που υπάρχει εδώ και μήνες, έρνεται μια συζήτηση για το ποιος δικαιούται να μιλά για λογαριασμό ποιου κόμματος στην Ελλάδα, ενώ από τις ευρωομάδες που υπάρχουν, σχετικά με το που θα ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ. Λέτε πως ο ΣΥΡΙΖΑ... Καλά, όμως και εμείς μπορούμε να επισημαίνουμε... Έλατε, κύριε Κέντρο. Μπορούμε να επισημαίνουμε το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει να φέρουν ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος στην ευρωλίστα τους, ότι με lifestyle επιλογές δεν μπορούν να προωθηθούν τα εθνικά συμφέροντα, ότι δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν ιδέες, δεν έχουν ιδεολογικό στίγμα, ότι τσαλαβουτάνε σε μια θολή έτσι επωνομαζόμενη προοδευτική συμμαχία που δεν μας την έχουν ακριβώς προσδιορίσει και την ίδια ώρα αποπροσανατολίζουν τη συζήτηση με λασπολογία, σκανδαλολογία και βεβαίως όλες αυτές τις κραυγές περί ακροδεξιάς και νεοφιλελευθερισμού. Χωρίς να κάνουμε ουσιαστική κουβέντα για τα σημαντικά που είναι μπροστά μας και μπορώ να σας πω 2-3 βασικά. Για να τα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, νομίζω ότι ο βασικός στόχος που έχουμε μπροστά μας και ένας κύριος λόγος για τον οποίο μπήκα σε αυτή τη μάχη είναι η μείωση των δημοσιονομικών υπερπλανασμάτων. Πρέπει να πείσουμε τους Βόρειους, τους Γερμανούς κυρίως, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, ότι το χρέος μας θα γίνει πιο βιώσιμο αν έρθει η ανάπτυξη και για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να απελευθερωθούν δυνάμεις, να μειωθούν φόροι και εισφορές και μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε, ξεκινώντας και στο ασφαλιστικό, το οποίο είναι αντιαναπτυξιακό, διώχνει τις επενδύσεις, προκειμένου να φέρουμε επενδύσεις. Αυτό είναι το κύριο στοίχημα, να γυρίσουν οι νέοι από το εξωτερικό, να βρουν οι νέοι μας δουλειά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, Τραπεζική Ένωση, για να γυρίσουν οι καταθέσεις. Το τρίτο, ένα μεγάλο επενδυτικό πακέτο, ειδικά για την Ελλάδα που έχει πάθει αυτή την καθίζηση. Το τέταρτο, να κάνουμε τα σύνορά μας τα εξωτερικά, ευρωπαϊκά σύνορα, φυλασσόμενα από κοινού και με ευθύνη και της Ευρώπης. Διότι, όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουμε μία μεγάλη απειλή στα ανατολικά και χρειαζόμαστε εδώ τη στήριξη της Ευρώπης που μπορεί να δράσει ακόμα περισσότερο ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Στο Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει μεγάλη διαπραγμάτευση για να σωθεί ό,τι σώζεται από το μακεδονικό. Αυτή η εθνική υποχώρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών που αναγνώρισε έθνος, ταυτότητα και γλώσσα μακεδονική στους βόρειους γειτονές μας, γιατί αυτοί θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί έχουμε το μεγάλο χαρτί τώρα που χάσαμε το βέτο στο ΝΑΤΟ. Και από εκεί και πέρα μια σειρά από άλλα ζητήματα μιας Ευρώπης που πρέπει να προστατεύσει από την κλιματική αλλαγή, το ψηφιακό χάσμα, την έκπτωση των δικαιωμάτων και τις κοινωνικές ανισότητες που φέρνει η παγκοσμιοποίηση. Νομίζω είναι μια ατζέντα που περιέχει ένα συμβιβασμό βορρά-νότου, μια ατζέντα θα σας έλεγα Macron plus, Macron συν, μεταρρυθμίσεων, όπου εμείς ανακτούμε την αξιοπιστία μας, ανακτούμε τη διαπραγματευτική μας θέση, αποκτούμε ισχυρή φωνή και ο Βορράς δέχεται να προχωρήσει στη σύσφιξη, στην ισχυρότερη, στην πιο αλληλέγγυη Ευρώπη που χρειαζόμαστε. Εσείς ξεκινήσατε την κουβέντα μας λέγοντας πως έφερε τσουνάμι με καταστροφικές συνέπειες ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Το βλέπατε να εξελίσσεται ή το πιστεύατε εξ αρχής ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όπως τα περιγράφετε? Ξέρετε, ήταν μια δραματική περίοδος για μένα. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο βεβαίως.
Είμαι στο Ίδρυμα Καραμαλή, έχω το δίκτυο Ναυαρίνου στη Θεσσαλονίκη, έχω ένα μεγάλο θερινό σχολείο, το μεγαλύτερο ίσως στην Ευρώπη στο είδος του, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αλλά στα τέλη του 2014 προσεκλήθη να συμμετάσχω σε αυτή την εκπομπή και το έκανα γιατί έβλεπα υπό μίαν έννοια το κακό που μας έρχονταν με μεγάλες δρασκελιές και πραγματικά χτυπήσαμε τοίχο. Ακόμα έχουμε κεφαλαιακούς ελέγχους στις τράπεζες, χάθηκαν δισεκατομμύρια, οι περισσότεροι στο εξωτερικό μιλούν για 85 με 100 δις, κάποιοι εδώ το ανεβάζουν στα 200 δις, ακόμα και οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για τουλάχιστον 40 δις, ένα κολοσιαίο νούμερο. Καθυλώθηκε η χώρα την ώρα που ήταν έτοιμη να πετάξει μπροστά, είχαμε γυρίσει σε ανάπτυξη το 2014, είχαμε φτιάξει τα δημοσιονομικά μας και ταλαιπωρηθήκαμε με πρόσθετους φόρους, πρόσθετες εισφορές, πρόσθετη λιτότητα από αυτούς που ήρθαν στην εξουσία για να βαρέσουν τα νταούλια στις αγορές και γίνανε, δεν θα σας πω τον delivery boy, αλλά εν πάση περιπτώσει το καλό παιδί των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων σίγουρα, το βλέπετε αυτό, στο πώς τον μεταχειρίζονται. Τους έδωσε το προσφυγικό, τους έδωσε το μακεδονικό, τους έδωσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, θα σας έλεγε κανείς. Και εδώ είμαστε σήμερα να έχουμε χάσει αυτή τη χρυσή τετραετία της ανάπτυξης σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και καθημαγμένοι να προσερχόμαστε το 2019 με ανοιχτές πληγές ακόμα, μην έχοντας καταφέρει καν να γυρίσουμε πίσω στο 2014. Αυτό είναι η τραγωδία του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν είναι σε κανέναν ευχάριστο να μιλά για τον εαυτό του, αλλά δώστε μας και 5 χαρακτηριστικά της δικής σας υποψηφιότητας, κύριε Κερίδη. Πράγματι είναι δύσκολο και τις τελευταίες μέρες είχα έτσι πολλούς καλούς εχθρούς που μίλησαν για μένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην δυναμική εξωστρεφή αναπτυσσόμενη Ελλάδα. Βλέπω με πόνο, θα σας έλεγα, τις ανησυχίες και τις αγωνίες των νέων μας ανθρώπων, των φοιτητών μου στο Πάντιο, αλλά και αλλού όπου τους συναντώ, να φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκουν εδώ δουλειά, δεν έχουν προοπτικές. Έχω προσπαθήσει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 10 χρόνια σε συνεργασία με τοπικούς φορείς να κάνουμε μια σειρά από κινήσεις, ενέργειες, προγράμματα για την ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως διαβαλκανικού κέντρου. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μεγάλο διεθνές ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό κέντρο με την Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας που διεξάγω εδώ και 19 χρόνια κάθε χρόνο στην Πελοπόννησο. Και έχω μία δημόσια παρέμβαση στα πράγματα που παρά την οξία και αιχμηρή κριτική που έχω ασκήσει και στους κυβερνώντες και ευρύτερα στα κακό κείμενα, θεωρώ ότι είναι πάντοτε καλοπροαίρετη, τεκμηριωμένη, μετριοπαθής, στα πλαίσια του ορθού λόγου, ο οποίος στις μέρες μας δεν είναι και τόσο συχνά συναντώμενος, θα σας έλεγα, μάλιστα, αν κρίνω τουλάχιστον από το διαδίκτυο και το τι γίνεται εκεί. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να είναι στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, πρέπει να το εκμεταλλευτεί στο μέγιστο. Δεν το έχει κάνει τα τελευταία 38 χρόνια που είναι μέλος της Ένωσης, 40 χρόνια από τότε που υπογράφηκε η συνθήκη από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1979. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι αν αυτή η κρίση που περνάμε θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, θα γίνει παρακμή ή θα πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να γυρίσουμε σελίδα και να πετάξουμε μπροστά όσο είναι καιρός και όσο υπάρχουν ακόμα δυνάμεις σε αυτή την κοινωνία. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και δεν κρίνεται απλώς η επόμενη τετραετία, κρίνεται το μέλλον, θα σας έλεγα, υπαρξιακά του ελληνισμού. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κερίδη. Πολύ καλή επιτυχία. Καλό Πάσχα να έχετε. Να ευχηθώ και στους τηλεθεατές σας καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Και εγώ.